σύρ του χορό. Βάτε μπροστά τη γέλια. Βάτε μπροστά. Μπροστά εσύ κι εγώ. Και σε στην Άγιο Μαρίνα και κουριέ μου τα κορίτσια. Νοσταλγική διαδρομή στον κόσμο των γεύσεων και της παράδοσης. Αναβιώνουμε παλιές συνταγές, ήθη και έθιμα, βγάζουμε από παλιά σκονισμένα συρτάρια τσελεμεντέδες και σας προσφέρουμε τις γεύσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε. Θα ρίξετε το πλεγούρι. Θα βράσει το γάλα στην ανεβράση και θα ρίξουμε το πλεγούρι. Εγώ γεννήθηκα το 31. Μα πίσω τάπησε. Έζησα με αυτά τον τραχάνα. Κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ σας προσφέρουμε τις γεύσεις της Θεσσαλίας μας με τα αγνά υλικά που παράγει η Θεσσαλική γη. Οπότε για το γάμο το πόσο καλή μαγείρισα ήταν κάποια δεν έπαιζε και πολύ ρόλο. Όχι, ούτε όμορφη. Ούτε έξυπνη. Ούτε τίποτα. Πρίκα, αν είχε μόνο πρόβατα, λεφτά. Αν είχε χωράφια, αυτά, εκεί ήταν η καλύτερη νύφη. Ένα ταξίδι στον χώρο των γεύσεων και των παραδόσεων πασπαλισμένο με το μεράκι των γυναικών του τόπου μας. Η πίτα, η γαλατόπιτα. Είναι ένα, δηλαδή μπορούμε να το φάμε και φαγητό και σαν γλύκισμα. Και τη φτιάχνετε πότε? Πιο πολύ και σε καθημερινή βάση, αλλά πιο πολύ σε το Πάσχα, Χριστούγεννα, ήταν σε όλα τα τραπέζια θα υπήρχε πίτα γαλατόπιτα. Να είμαστε καλά, η εκπομπή που θα σας μοιήσει στις γεύσεις της Θεσσαλίας μας και στην παράδοση του τόπου μας. Παλιά είχαμε καλάθια. Παίρναμε ο καθένας το καλάθι και μπαίναμε μέσα και κόβαμε. Παίρναμε το καλάθι, ένα μαχαίρι σβανά το λέγαμε, ήταν ειδικό πριονωτό που πιάναμε το σταφύλι και το κόβαμε και το ρίχναμε μέσα. Να είμαστε καλά! Κοντά σας κάθε Σάββατο βράδυ και επανάληψη την Κυριακή το απόγευμα. Ελάτε να μαγειρέψουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να αναπολύσουμε με τις γεύσεις της Θεσσαλίας, να περάσουμε όμορφα, να είμαστε καλά. Μικρή μου σοφά δίτησα, τι το κονά στο χέρι, τι το κονά στο χέρι. Κάθε Σάββατο βράδυ και Κυριακή απόγευμα στις 5 σε επανάληψη. Παίρνω αποστάσεις. Παίρνω απόσταση, Θανάση. Να είμαστε καλά, το νοσταλγικό οδηπορικό στον κόσμο των γεύσεων και των παραδόσεων της Θεσσαλίας μας.